τσαπώνησε, κατέβασε. Βαγκράτησε πολύ. Ο Πινέδα κάνει το σουτ στην κίνηση. Να, η πρώτη τελική εντός εστίας για την ΑΕΚ είναι στο 43. Αυτό το πολύ μακρινό σουτ του Ορμπελίν Πινέδα. Πόνισε για τον Πινέδα. Κάνει κίνηση ο Πήλιος. Πινέδα μάλλον δυσκολεύτηκε την παρουσία του ιτή για να παίξει με τον Πήλιο. Άλλο ένα μακρινό σουτ. Αυτή τη φορά είναι ακόμα καλύτερο από τον Τσούμπερ. Από το ίδιο σχεδόν σημείο με το προηγούμενο. Το πλασέ καλό ήταν από τον Πόνσε, ο οποίος έκανε το κοντρόλ, έκανε και το πλασέ δίπλα από το κάθε δοκάρι του Κουέστα, ο οποίος έπεσε στην πλευρά που πήγε η μπάλα, αλλά νομίζω με μια καθυστέρηση είχε περάσει η μπάλα από το κορμί του όταν έπεσε ο Κουέστα. Δεν ανησυχία με τον Κατσίνοβιτς ο Κουέστα για την απευθείας εκτέλεση. Μια πτώση στο χόρτο παίχτη της ΑΕΚ, διαμαρτυρίες κυρίως από τον Γιόνσον για μαρκάρισμα στον Σιμάνσκι. Ο Γιουγκ είπε παίζεται, αλλά είπε ότι του είπαν και από το έδειξε το αυτί του, δεν ξέρω αν συνεννοήθηκε με τον βίντεο στον ρέφερι και δίνει out. Εδώ είναι ξανά φάση για την οποία διαμαρτυρήθηκε η ΑΕΚ για την πτώση. Πάσα φτάνει στον Ζήλ, ο Ζήλ την περνάει για τον Μωρόν, ο Μωρόν από δύσκολη γωνία, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Γκρινιάζει ο Παναγίδης γιατί ο Μωρόν θα μπορούσε να του γυρίσει την μπάλα. Ο Μωρόν όμως έχει το ένστικτο του εκτελεστή, σεντερφόρ είναι, πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, έσω και σε δύσκολη γωνία, ξεκίνησε από πίσω, κοντρόλαρε, εκτέλεσε, αστόχησε. Γκατσίνοβιτς γυρίζει πάρα πολύ ωραία, ο Ραούχο εκτελεί, του βάζει την προβολή και στέλνει την μπάλα κόρνερ τελευταία στιγμή. Διαφορετικά η εκτέλεση από τον Σέρχιο Ραούχο θα ήταν πολύ καλύτερη γιατί γύρισε ωραία το κορμί του. Δηλαδή δείχνει την κομπίνα στους συμπαίκτες του και εκτελεί, ο Αθανασιάδης διώχνει μια γροθιές, ο Ζήλ κατεβάζει, δημιουργεί το χώρο για τον εαυτό του, εκτελεί με το εξωτερικό κόρνερ από τον Αθανασιάδη, καταπληκτική εκτέλεση από τον Ζήλ. Κοντρόλαρε, απέφυγε αντίπαλο και επειδή δεν είχε καλό οπτικό πεδίο, δείτε εδώ, εκτελεί με το εξωτερικό, με πάρα πολλά φάλτσα, αγγίζει την μπάλα με τα ακροδάχτυλα ο Αθανασιάδης και τη στέλνει κόρνερ. Ξανά, η εκτέλεση με το εξωτερικό του Ζήλ, ο οποίος στην προσπάθειά του να εκτελέσει, πάτησε άσχημα το πίσω πόδι του και δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα τραυματισμού. Βλέπετε, να κλαίει με λιγμούς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει καταλάβει ότι έχει συμβεί ο Ζήλ, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Εκτελεσμένο καλά η κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Φαμπιάνο, τον σπεσιαλίστα σε τέτοιου είδους φάσεις για την ομάδα του Άρη. Από την εκτέλεση κόρνερ του Νταρίντα αγγίζει δεύτερη φορά τον κόλο Άρης.